Μια πολύ μεγάλη νίκη για την ομάδα σας. Ήρθατε σε μια πολύ δύσκολη έδρα. Πέραν σε μια ποιοτική ομάδα η οποία έχει ενισχυθεί σημαντικά. Είναι αφότιστη, έχει μόλις ανέβει. Και καταφέρατε να προσπάσετε το 0-1 και να πάρετε τους βαθμούς. Ποιο είναι το συνέστημα μας στην ομάδα και για εσάς μετά από αυτό το αποτέλεσμα και το 3-3 με το ξεκίνημα του πρωταθλήματος? Καλησπέρα από μένα. Πραγματικά ήταν μια πολύ μεγάλη νίκη για την ομάδα μας. Και ειδικά με τον τρόπο που εξελίχθηκε, καθώς γνωρίζαμε όλη την ομάδα, είχαμε αντιμετωπίσουμε μια πραγματικά καλή ομάδα, πολύ καλό σύνολο. Με ένα προπονητή που το είχα πει από την αρχή της εβδομάδας σε προηγούμενες δηλώσεις, σίγουρα θα μας είχε διαβάσει καλά, θα ξέρει καλά τα δυνατά μας και τα δυνατά μας σημεία. Οπότε γνωρίζαμε ότι θα αντιμετωπίσουμε δυσκολίες. Μπορώ να πω ότι κρατάμε μόνο την νίκη, η οποία είναι πραγματικά χρυσάφη, μια πολύ σημαντική νίκη. Βέβαια δεν καθορίζει τίποτα, δεν τελειώνει κάτι από όλα αυτά. Βρισκόμαστε μόλις στην τρίτη αγωνιστική. Όμως θα λέω ότι κρατάμε μόνο τους 3 βαθμούς, καθώς θεωρώ ότι ο αντίπαλος, η αντίπαλη ομάδα και ο αντίπαλος προπονητής κατάφερε και μας κλείδωσε αρκετά καλά. Και μπορώ να πω ότι κάναμε ένα κακό παιχνίδι που το πήγαμε πλέον μετά καθαρά και μόνο στη σκοπιμότητα των 3 βαθμών. Έχουμε πολλά πράγματα να βελτιώσουμε. Όμως κρατάμε αυτή την πολύ σημαντική νίκη σε μια πραγματικά δύσκολη έδρα με καλή ομάδα. Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα. Σίγουρα μιλάμε για ένα ντέρμπι. Ήταν ένα ντέρμπι. Η δικιά μας η ομάδα μετά από χρόνια επέστρεψε σε εθνικές κατηγορίες. Είναι γεννημένη για αυτά τα παιχνίδια. Παίζαμε με μια πάρα πολύ καλή ομάδα όπως είναι η Κυψιά. Ένα πολύ καλό προπονητή όπως είναι ο Νίκος. Δουλέψαμε όλη την εβδομάδα. Νομίζω ότι στο πρώτο ημίχρονο, αν κάποιος έπρεπε να κερδίζει, είμαστε εμείς. Που έχουμε 2-3 φάσεις οι οποίες πρέπει να γίνουν γκολ. Ναι, μεν η Κηφισιά έχει την κυκλοφορία, έχει την μπάλα, αλλά είναι κάτι το οποίο εμείς το δώσαμε γιατί είχαμε σκοπό να χτυπήσουμε σε αδύνατα σημεία, σε σημεία που είχαμε εντοπίσει ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι. Σημείο κλειδί για μένα είναι το γκολ που μπαίνει σε ένα καθοριστικό σημείο και βάζει την Κηφισιά στο σκορ και προέρχεται από ένα γλίστριμα του Βενάρδου που έδωσε στο Ραχήμ την ευκαιρία να κάνει την μπάλα δικιά του και να κάνει ένα όμορφο πλασέ και να προηγηθεί η Κηφισιά. Η Κηφισιά είχε συνηθίσει όταν μπαίνει μπροστά στο σκορ να διαχειρίζεται μπροστά το μάτς. Στο δεύτερο ημίχρονο αλλάξαμε το σχηματισμό, προσπαθήσαμε πάρα πολύ. Δεν είχαμε καθαρό μυαλό νομίζω στην τελική επιλογή να απειλήσουμε τον αντίπαλο. Πήραμε ρίσκα, άνοιξαν οι γραμμές μας, η Κηφισιά είναι επικίνδυνη στο ανοιχτό γήπεδο. Όμως δεν είναι δικιά μου δουλειά, αλλά θέλω να σταθώ κάπου που πραγματικά όταν έχεις ξεκινήσει μια προετοιμασία και κάθε μέρα παλεύεις 3 μήνες, όλα είναι μέρος του παιχνιδιού, και η διαιτησία και η τύχη και ο αντίπαλος κτλ. Εμείς χάσαμε το προηγούμενο παιχνίδι έχοντας δεχτεί 8 κίτρινες κάρτες και ευτυχώς υπάρχει και το βίντεο από το προηγούμενο παιχνίδι. Τώρα το να μην μπορούμε εμείς να σκοράρουμε, βέβαια είναι δικιά μας δουλειά, εμείς πρέπει να το διορθώσουμε. Όμως απαιτώ ισότητα. Σήμερα θεωρώ ότι έγινε πάλι μια φάση στο δεύτερο μήνυμα στο Μάτζιο που νομίζω ότι είναι πέναλτι. Δεν θέλω να σταθώ ούτε να ασχοληθώ άλλο με τη διαιτησία, δεν είναι δικιά μου δουλειά. Είμαι ευχαριστημένος από την προσπάθεια που κάναν τα παιδιά. Ξέραμε ότι αν μπαίναμε πρώτοι στο σκορ, μπαίναμε πρώτοι μπροστά στο σκορ, θα κερδίζαμε το μάτς. Σε αυτά τα ντέρμπι παίζει ρόλο η λεπτομέρεια. Οι λεπτομέρειες ήταν με τον αντίπαλο. Συγχαρητήρια στην ομάδα της Κηφισιάς, είναι μια μεγάλη νίκη. Νομίζω ότι παίρνει τεράστιο προβάδισμα με βάση το ρόστερ, την ποιότητα για το πρωτάθλημα. Εμείς πρέπει να κοιτάξουμε την επόμενη μέρα. Έχουμε μάθει τις δυσκολίες, ποτέ δεν ήταν εύκολα τα πράγματα εδώ για μας. Κάθε μέρα παλεύουμε να γίνουμε καλύτεροι. Και συνεχίζουμε. Εν ολίγης, για σένα, το που με πρόλαβες και να πω, ότι σημείο κλειδί ήταν το γκολ. Μετά άλλαξε παιχνίδι. Ωστόσο... Νομίζω φυσικά, σημείο κλειδί είναι το γκολ. Αν μπαίνουμε εμείς μπροστά στο σκορ και προηγηθούμε 1-0, νομίζω το παιχνίδι είναι πάρα πολύ. Θα ήταν η περίοδος 45 με 60, πιέσατε πάρα πολύ. Ήταν πολύ δυνατή, είχατε μπει με τα όλα, κερδίζατε δεύτερες μπάλες, είχατε την Κηφισιά συνέχεια στην πίεση. Μήπως εκεί ήταν το σημείο που πραγματικά μπορούσατε να σκοράρετε, γιατί μετά πάγωσε ο ρυθμός. Υπήρχαν πολλά σφυρίγματα, υπήρχαν tackling, υπήρχαν παίκτες που πονούσαν από κόντρες. Μήπως ήταν το πιο κρίσιμο σημείο εκείνο. Πιέσαμε πάρα πολύ, το κάναμε 4-4-2, το κάναμε 3-5-2.
Κάποιες φορές φέραμε και την μπάλα γρήγορα στην αντίπαλη περιοχή. Σας είπα ότι σε αυτό το διάστημα που αναφέρατε, όντως πιέσαμε. Δεν είχαμε την κλασική ευκαιρία. Όμως υπήρχαν πάρα πολλές προϋποθέσεις που μπορούσαμε να ισοφαρίσουμε το μάτς. Η φάση αυτή, ευτυχώς υπάρχει και το βίντεο και βλέπει όλος ο κόσμος τι έχει συμβεί. Χωρίς όμως να θέλω να μειώσω την νίκη της Κυψιάς, γιατί είχε ένα πολύ καλό ρόστερ, καλό προπονητή, καλή διοίκηση και κάνανε ό,τι μπορούσαν μετά το 65 να πάρουν το μάτς. Αυτό είναι το πρόσφυγο. Εγώ ήμουν ξεκάθαρος απέναντι σας και σας είπα τι απαιτώ. Απαιτώ να αντιμετωπίζω τη δικιά μου ομάδα σαν μεγάλη ομάδα. Γιατί το ρουφ δεν είναι κάποια ομάδα η οποία βγήκε νεοφώτιστη και κάνει τα πρώτα βήματα στην κατηγορία. Απαιτώ μεγαλύτερο σεβασμό στη δικιά μας ομάδα. Υπάρχουν φάσεις που για μένα είναι καθοριστικές. Αυτά ακριβώς ήθελα να καταλήξετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.